Να πούμε ότι ο γιατρός, ο κύριος Πετρίδης, είναι από τους ανθρώπους που κρατάνε στους ώμους τους μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς είναι ο μοναδικός γιατρός για ολόκληρο το χωριό του Εχήνου, στην είσοδο του οποίου βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ ακριβώς στην είσοδο του χωριού, το οποίο είναι σε καραντίνα. Ακριβώς, και είναι και πολλά χρόνια εδώ και είναι ουσιαστικά ο φύλακας άγγελός τους. Λοιπόν, θα σας δείξω μερικά πλάνα όπως θα σας στέλνει ο οπερατέρ μας ο Δημήτρης Τσιοπλός. Εδώ είναι το μπλόκο της αστυνομίας που δεν επιτρέπει από χθες, από τις 6 ώρα το απόγευμα, την κίνηση από και προς το χωριό. Απαγορεύει ουσιαστικά τους κατοίκους του Εχήνου να βγουν από το χωριό τους και απαγορεύει και άλλους ανθρώπους να έρθουν προς το χωριό. Εδώ είναι η είσοδος του χωριού και είναι μια οπτική γωνία που μας δίνει το σύνολο του χωριού. Του Εχήνου, ένα από τα πιο γνωστά πομακοχώρια της Θράκης. Είναι μια περιοχή που με περίπου 4.000 κατοίκους, η οποία δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα μετρά 4 κρούσματα επιβεβαιωμένα για τον κορονοϊό. Το ένα κατέληξε δυστυχώς ένας 72χρονος κάτοικος του χωριού, ο οποίος εξέπνευσε προχτές και ετάφη χθες εδώ μπροστά στο νεκροταφείο. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση στο χωριό, δηλαδή είμαι από τις 7 η ώρα το πρωί εδώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινήθηκαν στο χωριό μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, για να το πω έτσι παραστατικά. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν να μετακινηθούν προς τις μονάδες τους για να φροντίσουν τα ζώα τους. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει ήδη ο Δήμος, θα ζητήσει και θα πάρει από ό,τι πληροφορούμαστε τη σχετική άδεια. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα έτσι όπως καταλήγει έχει να κάνει μάλλον με το γεγονός ότι τις προηγούμενες 2 εβδομάδες έφτασαν στον Εχήνο περίπου 40 άτομα, τα οποία είναι μετανάστες εργάτες στη Γερμανία και στην Ολλανδία, και καμιά 18 με 20 άτομα, δηλαδή από επαναπατριστέντες στα πανεπιστήμια. Ουσιαστικά από επαναπατριστέντες και φοιτητές. Πριν ληφθούν και κεντρικά τα μέτρα από τα πανεπιστήμια μεταφοράς των επαναπατριστέντων της Κωνσταντινούπολης και της Αδριανούπολης. 18 παιδιά φοιτούν από το χωριό, φοιτούν στα πανεπιστήμια των δύο αυτών τουρκικών πόλεων και επέστρεψαν στις περιοχές αυτές. Τώρα, η προσοχή όλων πέφτει πάνω στα άτομα αυτά. Αυτοί που επαναπατρίστηκαν, οι μετανάστες εργάτες από τη Γερμανία και την Ολλανδία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ξάνθης, πρέπει να είναι γύρω στα 1.000 άτομα, όχι μόνο για τον Εχήνο, για όλη την περιοχή εδώ, για όλη την περιοχή του Δήμου Μίκης, αλλά και ευρύτερα και για την πόλη της Ξάνθης, πρέπει να είναι γύρω στα 1.000 άτομα, τα οποία όταν έφτασαν εδώ από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, τους έγινε αυστηρότατη σύσταση να παραμείνουν για τουλάχιστον 14 ημέρες σε ιδιωτική καραντίνα, σε οικειοθελή ιδιωτική απομόνωση. Χρήστο, επίτρεψε... Αυτό το οποίο ακούμε και μαθαίνουμε είναι ότι κάποια από τα άτομα αυτά δεν ήταν και τόσο αυστηρά προσιλωμένα στην διατήρηση αυτών των προϋποθέσεων και των όρων, και μάλλον κάπως έτσι μας ξέφυγε η κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήρες το ρεπορτάζ του Χρήστου Νικολαίδη.